Καλησπέρα κύριε Χατζόπουλε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε καλά καταρχήν? Εγώ δόξα τω Θεώ. Το σημαντικότερο. Κάποτε... Είμαι γερός δυνατός και επιποδός. Κάποτε ακούγαμε λίγο επιδερμικά και βερεσέ κύριε Χατζόπουλε την ευχή γεροί να είμαστε και την υγειά μας να έχουμε, αλλά έφτασε η εποχή που πραγματικά αυτή η ευχή νομίζω βρήκε το νόημά της και την πραγματική της αξία. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Δεν το δίναμε πολύ σημασία, είναι η αλήθεια. Μια πικρή αλήθεια, γιατί την υγεία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν νιώθουμε την αξία της παρά μόνο όταν τη χάσουμε. Έτσι. Και τέλος πάντων, ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους και πρέπει να πραγματικά να ευχόμαστε να έχουμε υγεία όλοι. Να είμαστε γεροί όλος ο κόσμος. Το πιο σημαντικό αγαθό από όλα, από ό,τι υπάρχει στη ζωή. Είναι να έχεις την υγεία σου, να είσαι γερός, να περπατάς τα πόδια σου, τίποτα άλλο. Τα παιδιά στην ομάδα είναι καλά όλοι? Γιατί η ομάδα δέχτηκε γερό χτύπημα, είναι η αλήθεια, πριν από 20 μέρες. Δόξα τω Θεώ, επανήρθανε μάλλον όλοι εκτός από έναν, ο οποίος επανέρχεται και εκείνος. Ήταν μεγάλο χτύπημα και αυτό για μας και φάνηκε και στο χθεσινό αγώνα. Φάνηκε, δυστυχώς. Η απροπονησιά και όλο αυτή η ταλαιπώρια που περάσαμε. Οι παίχτες δεν, δυστυχώς στο δεύτερο ημίχρονο κλατάραμε, να το πω έτσι. Δεν υπήρχαν οι αντοχές για να βγει το μάτς. Και θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ, ο υγιής ΠΑΟΚ, κύριε Χατζόπουλε, αυτόν που είδαμε πριν έρθει ο κορονοϊός στο Παλατάκι, στο μάτς με τον Άρη, θα μπορούσε νομίζω να κερδίσει την Νικοκία, να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Είναι αλλιώς να παίζεις δύο μάτς στο Παλατάκι και ένα εκτός, από να παίξεις δύο μάτς και μάλιστα στη Γαλλία και ένα εντός. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα έχει αποδείξει τα παλιά διόλα. Ακριβώς. Και επειδή δεν μ' αρέσει να κλαίω και να, πώς το λένε, να είμαι μίζερος τέλος ναι, πάντων, ναι, ναι, ναι. Θα πάμε να παίξουμε και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γεροί να είμαστε. Τι να πω άλλο. Να υγεία να έχουμε και να, η ομάδα αυτή να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Το έχει αποδείξει δηλαδή και με την Γαλατασαρά έχει προβλήματα και όταν πήρε το διπλό στην Ίμπουργκ γενικότερα δεν έχει παρατήσει κανένα παιχνίδι. Το χθεσινό νομίζω ήταν μια κατάσταση πρωτόγνωρη για όλους, το είπε και ο coach. Όταν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορεί ο παίκτης μετά από 10 μέρες, 12 απροπονησιάς, ακόμα και οι υγιείς παίκτες, να παίξουν μπάσκετ και να είναι σε ένα ρυθμό υψηλό. Δεν μιλάμε για τα παιδιά που ήταν από κορονοϊό. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι και ανάλογα τον οργανισμό από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή σε άλλους χτυπάει πιο πολύ, σε άλλους πιο λίγο. Αλλά γενικώς με αυτή την τελευταία από ό,τι φαίνεται μετάλλαξη που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις το θέμα, νομίζω ότι είναι πιο, ειδικά αν είσαι εμβολιασμένος, είναι πιο ήπια τα συμπτώματα. Δηλαδή συνήθως όλοι έτσι νιώθουν κάποιες κομμάρες, λίγο να ανεβάσουν κάποια δέκατα και αμέσως περνάει αυτό το πράγμα. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου συνέβη. Με ένα ντεπονάκι χιλιάρι πέρασε και δεν καταλάβαινα τις υπόλοιπες μέρες τίποτα. Ήμουν μια χαρά. Πάντως προκύπτει, πρόεδρε, και από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που χτυπήθηκε από τη μετάλλαξη ή δεν ξέρω από τη ΔΕΛΤΑ, την Όμικρον, όποια και να είναι, από τον κορονοϊό, αλλά και από την ομάδα μπάσκετ που γνωρίζω ότι είναι προτεραιότητα και δική σας και των ανθρώπων του ποδοσφαίρου η υγεία των παιχτών και είναι η έλεγχη εξονυχιστική και κανένα φορά κουραστική για τους παίκτες. Δεν μπορείς να τους σταματήσεις, προκύπτει. Δηλαδή, αν είναι να σου έρθει στην πόρτα. Ό,τι και να κάνεις, όσα τεστ και όσα μέτρα και να προσέχεις, να απολυμμένεις, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Αυτό καταλαβαίνω. Okay, μα τη στιγμή που όταν αναγκάζεται μια ομάδα να ταξιδέψει, να μπει σε αεροπλάνα, αεροδρόμια, δεν είναι. Πάλι εκτεθειμένος στην κυριολεξία. Δεν είναι. Δηλαδή εμείς πήγαμε παραδείγματος χάρη Τουρκία, γυρίσαμε, αλλάξαμε δύο αεροδρόμια στο κάθε ταξίδι, αεροπλάνα. Δεν μπορείς, είναι δύσκολο να παίρνεις όποια μέτρα μπορείς, όσο καλύτερα γίνεται και από εκεί και πέρα θα το πω προσεύγησε, να μην σε βρει το κακό, αλλά να Πρόεδρε, μα έτσι είναι, δεν είναι. Ο λόγος που σας καλέσαμε ο βασικός είναι άλλος, έλεγα στο ξεκίνημα ότι δεν θα ήθελα εγώ προσωπικά σαν Στέργιος να ήμουν στη θέση σας όταν πρέπει να κάνετε διαχωρισμό στο διαχωρισμό, γιατί αυτό γίνεται ουσιαστικά, χωρίς να έχετε την παραμικρή ευθύνη. Και εσείς και οι υπόλοιπες ομάδες. Πώς είναι η κατάσταση, δηλαδή υπάρχει ανακοίνωση, θα διαβάσω και αργότερα. Πώς είναι η κατάσταση, τι σκέφτεστε, τι φοβάστε, γιατί φαντάζομαι άσχημα νιώθετε όταν εσείς μπροστά ζητάτε από τον κόσμο να πάρει διαρκείας και νομίζω ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε δύσκολες εποχές.
είσαι αναγκασμένοι χωρίς να φταίτε να κάνετε διαχωρισμό φιλάθλων στους ήδη διαχωρισμένους. Πώς το βιώνετε αυτό? Δείτε, εμείς αυτό που προτείναμε, τέλος πάντων προτείναμε και ζητήσαμε και σε μια συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ που έγινε χθες, τουλάχιστον να επιτραπούν ο αριθμός των διαρκείας να μπορεί να μπει μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, εμείς στα διαρκείας που έχουμε, έχουμε αρκετά διαρκείας που είναι και εκτός της πόλης και μάλιστα και εκτός της χώρας. Σωστά. Από ανθρώπους που πήραν διαρκείας μέχρι για να βοηθήσουν την ομάδα, καθαρά, χωρίς να ξέροντας ότι δεν πρόκειται να έρθουν στο γήπεδο. Λοιπόν, οπότε αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια τον ακριβή αριθμό, αλλά όπως το λέτε και εσείς, ερχόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση του να πρέπει να διαχωρίσεις. Αυτή τη στιγμή θα διαβάσετε, φαντάζομαι, και την ανακοίνωση. Ναι, ναι, θα διαβάσουμε. Ο κόσμος ήδη επικοινωνεί με τα γραφεία, όπου κρατάμε τέλος πάντων τα ονοματεπώνυμα και τα λοιπά. Θα το χαρακτηρίσω ίσως όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε. Λοιπόν, αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, στους 800, συγγνώμη, διακόπτω, στους 800 σταματάει η καταμέτρηση, δηλαδή όσοι προλάβουν είναι... Αναγκαστικά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, καθίσαμε, σπάζαμε το κεφάλι μας και χθες για αυτό το λόγο. Δηλαδή, πριν το μάτς και το τι θα κάνω, πώς... Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Η άλλη λύση είναι να πεις δεν διαχωρίζω, κλείνω το γήπεδο εντελώς και αυτό κρίμα δεν είναι. Ναι. Να το κλείσει εντελώς. Δηλαδή και τη στήριξη τη χρειάζεται η ομάδα και τα παιδιά θέλουν να ακούσουν τους φιλάθλους δίπλα. Έστω αυτούς τους 800-820 πόσοι είναι να μπορούν να είναι δίπλα στην ομάδα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα κινήσει τώρα. Ελπίζω παίρνονται κάποια καινούργια μέτρα. Το θέμα θα ισχύει για 2 εβδομάδες και θα επανεξεταστεί μετά. Αν και εφόσον γίνει κάποια ηρεμήση, να το πω έτσι, το κομμάτι με τα κρούσματα, θα ξαναγίνουν προσπάθειες για να αυξηθεί το ποσοστό στα γήπεδα πάλι. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε προτείνει τουλάχιστον το 90% που ίσχυε να μειωθεί στο 40-45%, στο μισό δηλαδή. Αλλά αυτό η πολιτεία είναι ανέβητη, δεν δεχόταν με τίποτα τέτοιες τέλος πάντων προτάσεις. Όπως ξέρετε και στο ποδόσφαιρο έγινε κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, τελείωσε, κολλήσαν στο 10% και δεν το συζητούσαν για κάτι παραπάνω. Τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ κουβέντα, πρόεδρε, αλλά δεν είναι και η δουλειά μας, δεν είμαστε ειδικοί για να μπούμε σε πιο ιατρικά θέματα. Οπότε μένουμε στην ουσία και το ότι η κυβέρνηση δεν έκανε πίσω ή να ρίξει λίγο νερό στο κρασί της. Αλλά νομίζω οι ομάδες μπάσκετ έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά και το ποδοσφαίρο, όταν μιλάμε τώρα για 1000 άτομα στην Τούμπα, το πρόβλημα και εκεί είναι τεράστιο. Αλλά... Και είναι και ανοιχτός χώρος μας. Δηλαδή το 1000 άτομα. Σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε ένα μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου, τι είναι 1000 άτομα. 1000 άτομα είναι στην Τούμπα, δεν φτάνει να γεμίσει ούτε μία θύρα. Λοιπόν, είναι δύσκολο και νομίζω... Δεν ξέρω, είναι νομίζω λίγο υπερβολικό θα το χαρακτηρίζω. Και οι εμβολιασμένοι όλων των ομάδων έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται αδικημένοι. Όχι από εσάς, εννοείται, από την κυβέρνηση. Πολλά μηνύματα πάντως, κάποιο που να σκέφτεται. Μην νομίζετε, και εμείς, εντάξει, τώρα μπορεί να υπάρχει ο θεσμικός ρόλος στο μπάσκετ, αλλά και εγώ θέλω να πάω εδώ ποδόσφαιρο, εκεί σαν φίλαθρος πάω. Και εμένα δεν με επηρεάζει αυτό το πράγμα. Σωστά. Και εγώ είμαι εμβολιασμένος, και εγώ έχω το διαρκείας μου και στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Και εμένα με στεναχωρεί και με, πώς να το πω, που δεν θα μπορώ να δω την ομάδα μου. Πολλά μηνύματα. Λοιπόν, είναι για όλους δύσκολο. Δεν είναι. Δυστυχώς για κανέναν μας δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Ναι. Πολλά μηνύματα για σας, πρόεδρε. Περαστικά από πολλούς φίλους. Καλή δύναμη, εύχεται ο Βασίλης. Σας ευχαριστώ πάρα τα πολύ. Χαιρετίσματα στο μέγιστο πρόεδρο. Τον ευχαριστούμε για όλα. Στέλνει ο Γιάννης. Καλές γιορτές σε όλους. Πάντως καταλαβαίνω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν σας δείχνει ευθύνες, γιατί θα ήταν κάτι για σας δυσβάστακτο να σας κατηγορήσουν άνθρωποι ότι πρόεδρε μας κόβησε από το γήπεδο. Τουλάχιστον νομίζω καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι αν ήταν στο χέρι σας
θα ήταν κατάμεσα το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι. Ακριβώς, εννοείται. Τι, το δεν τίθεται. Καμιά φορά πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα, κύριε Χατζόπουλε, σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς δεν είναι όλα αυτονόητα. Πάντως εντάξει. Σίγουρα. Εγώ θα πω κλείνοντας ότι ο κορονοϊός και γενικότερα στη χώρα αλλά και ειδικότερα στον ΠΑΟΚ χτύπησε την ομάδα σε ένα σημείο που έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη και μάζεψε πολύ κόσμο. Και νομίζω οι περισσότεροι από αυτούς που ήταν στο μάτς με τον Άρη θα ήταν και στο επόμενο, γιατί η ομάδα όντως ήταν απολαυστική. Είχαμε καιρό να δούμε έτσι τόσο ωραίο μπάσκετ και μια μεγάλη νίκη. Και η ομάδα πάλι μπήκε σε ένα τούνελ που δεν είναι εύκολο, γίνει το παίκτης καλά και παίζει αύριο. Θέλει 10 μέρες, 15, δεν ξέρω, αυτά είναι θέματα και του προπονητή, αλλά θέλει όχι, καιρό. Όχι, δυστυχώς, δηλαδή, χθες έβλεπα παιδιά που, τι να σας πω τώρα, μέσα σε 5 λεπτά, παιδιά που βγάζανε, μιλάμε ολόκληρο το μάτς τώρα και δεν καταλαβαίνω, παίζαν 30 λεπτά. Ναι. Και μέσα σε 5 λεπτά ζητούσαν αλλαγή γιατί δεν αντέχανε, δεν είχαν ανάσες. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου εύκολο, και για τα παιδιά. Τα παιδιά είχαν τρομερό πάθος να παίξουν. Πραγματικά το θέλανε. Δηλαδή κανένας δεν παραπονέθηκε να πει όχι, έχω κορονοϊό, ξέρω εγώ, αγού, δεν μπορώ. Ίσα ίσα να μπουν μέσα να παίξουν, να τα δώσουν όλα. Αλλά ναι, άμα δεν ακολουθεί μετά και το σώμα, δεν, τι μπορεί να κάνει. Και το σε μία περίοδο, πρόεδρε, που ο ΠΑΟΚ έχει τελικούς. Δύσκολα, δηλαδή είχε τελικούς στο κύπελλο, είχε τελικούς στο Champions League. Δεν είναι με απλά παιχνίδια στο πρωτάθλημα που λες και να χάσω ένα-δύο, εντάξει, θα τα ρεφάρω μετά. Είναι περίοδος που έχει κύπελο, έχει knockout, ουσιαστικά μπήκαμε στο Champions League. Είναι πολύ άσχημο το time για την ομάδα και είναι κρίμα και για τα παιδιά και για τον coach και για τον κόσμο και για εσάς. Γιατί μιλάμε για όλους, για όλους, για όλη την ομάδα, όλη η ομάδα μια οικογένεια. Είμαστε και πολλοί τραυματισμοί από το καλοκαίρι. Όλοι. Και πολλοί τραυματισμοί. Ακριβώς, και ο Μάρκο, μας και ο έχει πάει φέτος πάρα πολύ. Ναι, είναι ακριβώς. Λίγο. Ναι. Μας έχουν πάει πολύ ανάποδα τα πράγματα φέτος, δυστυχώς. Τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε. Δεν σταματάμε να πολεμάμε. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ναι, τουλάχιστον εσείς δεν το βάζετε κάτω, το έχετε δείξει. Όχι, με τίποτα. Εγώ προσωπικά σαν χαρακτήρας είμαι τέτοιος. Ό,τι και να μου έρθει δεν θα το βάλω κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πολεμήσουμε μέχρι το τέλος, ό,τι γίνει. Δεν, αλλά να τα παρατήσουμε δεν θα τα παρατήσουμε σε καμία περίπτωση. Επειδή έχετε το δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Επειδή έχετε το προνόμιο να είστε ο μοναδικός πρόεδρος στην Ελλάδα που είναι κομμάτι της ομάδας με όλη την έννοια της λέξης, αν μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα του φίλου του Γιώργου, πρόεδρε, τι γίνεται με τον Γκρίφιν. Ανησυχεί ο κόσμος γιατί λείπει από την ομάδα ο Μάλκομ. Δεν είστε γιατρός, αλλά Μάλκομ, μιλάτε και εσείς. Ο Μάλκομ, ναι, μιλάμε και μάλιστα είχαμε και μια συνάντηση τις προηγούμενες μέρες. Ο Μάλκομ έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τραυματισμό. Το οστικό είδημα είναι ένας τραυματισμός που, πώς να το πω, δεν μπορεί μέχρι και ο γιατρός να προβλέψει το χρόνο που θα ανταποκριθεί ο οργανισμός στο να επανέλθει. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι παραδείγματος χάρη μια εγχείρηση όπου ο γιατρός θα σου πει κάνει αυτή την επέμβαση σε τόσες μέρες από θεραπεία θα γυρίσει ο παίκτης. Εξαρτάται καθαρά στον οργανισμό του παίκτη και πόσο θα ανταποκριθεί στις θεραπείες. Έχει κάνει ο Μάλκομ πάρα πολλές θεραπείες, τις συνεχίζει ακόμα, μέχρι και σε ρεματολόγο τον έχουμε στείλει. Λοιπόν, για να δούμε μήπως χρειάζεται κάτι παραπάνω. Λοιπόν, περιμένουμε, δυστυχώς έχει φύγει το είδημα από τα μαλακά μόρια, είναι μόνο στο κόκαλο πλέον, mm-hmm. αλλά το παιδί πονάει. Θέλει να παίξει, αλλά το λέει και μόνος του, δηλαδή όταν πάω να αλλάξω κατεύθυνση πονάω πολύ, δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Δηλαδή θα έχει, δεν θα είναι ο Γκρίφιν που ξέρουμε. Και αυτό το πράγμα και να τον πιέσουμε θα επιβαρύνει χειρότερα τον τραυματισμό του. Βέβαια. Οπότε νομίζω ότι ο Μάλκομ είναι ένα παιδί που πραγματικά έχει δείξει και το πάθος του και την αγάπη του για την ομάδα. Δεν θα τον, σε καμία περίπτωση δεν θα του φερθούμε έτσι που να του δημιουργήσουμε παραπάνω πρόβλημα. Και είναι λοιπόν, και, θα και προσπαθήσουμε και να γίνει καλά και σκληρός και να μπει παίκτης. Όπως ακριβώς και να μπει και να τον ξαναδούμε το Μάλκομ που ξέρουμε και το Μάλκομ που θέλουμε να έχουμε δίπλα μας. Αν θυμάστε, κάποιοι παίκτες του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ πηγαίναν σε μία πρακτικό στη Σερβία, πρόεδρε. Μια μάγισσα που τη λέγανε. Δεν ξέρω πώς να σκεφτείτε, αν τη θυμάστε. Λοιπόν. Ναι, το θυμάμαι στην ιστορία, αλλά εντάξει. Δεν πιστεύω στα μάγια. Ούτε μάγια δεν υπάρχουν. Υπάρχει οργανισμός, ο οποίος ο κάθε οργανισμός, όπως και στον κορονοϊό και σε οποιαδήποτε πάθηση, ανταποκρίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό και ο καθένας άλλος
ξέρω εγώ, τρώει παχυντικά φαγητά και δεν παχαίνει, γιατί ξέρω εγώ τα καίει πιο εύκολα, άλλος γίνεται 150 κιλά και βάζει κοιλιές, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Λοιπόν, την πρώτη κατηγορία, ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Την πρώτη κατηγορία τους ζηλεύουμε πολύ εμείς, που τρώνε και δεν παχαίνουν, πραγματικά είναι άνθρωποι. Ακριβώς, κάτι, εγώ κάτι, τους ζηλεύω, γιατί εγώ, λίγο να ξεφύγω, αμέσως μπαπ, έχουν έτσι μπει τα κιλά. Πρόεδρε, επίσης ευχαριστήσουμε και σας ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία. Ζοριστήκατε πολύ να βρείτε το Ρίβερσε, γιατί καταλαβαίνω... Ζοριστήκαμε να βρούμε παίχτη που να μπορεί να είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε, χρειάζεται τέλος πάντων η ομάδα. Βρέθηκε η περίπτωση του Ρίβερσε, την παλέψαμε, πληρώσαμε βέβαια, δεν ήρθε ελεύθερος, αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε buyout, λοιπόν, που και αυτό καταλαβαίνετε, για την ομάδα είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι τα οικονομικά μας εύκολα αυτή τη στιγμή, αλλά πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και τι να κάνουμε, έπρεπε να γίνει υπέρβαση και έγινε. Θα μπορούσατε να κάνετε και άλλη υπέρβαση και να τα φορτωθεί ο μεθεπόμενος μετά από 5 χρόνια. Όχι, όχι. Γίνεται και αυτό, ξέρετε. Το θέμα είναι, το έχω πει και αυτό, ότι δεν, να κάνω την υπέρβαση, να ξέρω ότι θα τη χρεωθώ, θα την πληρώσω, αλλά δεν θα μείνει σαν χρέος σε άλλους. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ μπήκαμε για ένα σκοπό, να ξεχρεώσει η ομάδα. Δεν μπήκαμε να την ξαναχρεώσουμε σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι, πρέπει να το πω, που προσφερθήκανε να βοηθήσουν σε αυτό το θέμα. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμένα προσωπικά με κάνει να νιώθω ότι έχω στήριγμα από πίσω μου. Και δεν θα πω το όνομα, τέλος πάντων. Πάντως είναι έθερμος φίλος της ομάδας και πραγματικά είναι για μένα συγκινητική βοήθεια. Καλή επιτυχία. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που πονάνε δίπλα μας και βλέπουν τον αγώνα και έρχονται και πραγματικά δίπλα μας να μας βοηθήσουν. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Προφανώς εγώ το μεταφράζω, όταν βλέπει κάποιος μια ειλικρινή προσπάθεια και μεγάλη και τιτάνια, νιώθει ότι πρέπει και αυτός να βοηθήσει. Αν στην ηγεσία δεν βλέπει κάτι το σοβαρό, μπορεί να πει κάποιος, δεν θα σώσω εγώ το καράβι. Ίσως είναι και αυτό μια ανάγνωση του όλου θέματος. Σίγουρα, ναι, και αυτό ίσως. Και ο κόσμος ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, και γι' αυτό στηρίζει. Καλά, και σας αγαπάει. Ο πρώτος και... ήταν. Γιατί είδε κάτι αληθινό. Ο κόσμος από σας. Πρώτος πέρσι ήρθε δίπλα μας και βοήθησε όλη την κατάσταση. Λοιπόν. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά πολλές φορές. Θα ξαναπούμε, δεν πειράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να το σούμε, με τον καράβι. Όλοι μαζί. Καλή επιτυχία πρώτη στην ομάδα την Κυριακή. Αν γίνει το μάθημα με το κολοσσό που θα γίνει. Καλή επιτυχία στο μάθημα της Γαλλίας. Μακάρι η ομάδα να καταφέρει να κάνει το break. Θα είναι δύσκολο, αλλά ο μπασκετικός ΠΑΟΚ το παλεύει σε ό,τι κατάσταση και να είναι. Και θα σας ξαναευχηθούμε υγεία και ό,τι καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας και όλη την ομάδα για το 2022. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλά, κύριε Χατζόπουλε. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.